Χαίρετε σε ένα ακόμα βίντεο και αν δεν το έχετε καταλάβει από όλα αυτά, είναι ένα βραδινό βίντεο το συγκεκριμένο και συγκεκριμένο είναι πολύ βραδινό γιατί η ώρα είναι, το βλέπετε, δεν ξέρω αν έκανε focus, η ώρα είναι 1:30 το βράδυ. Γιατί εντάξει, αν δεν κάνεις και 1:30 το βράδυ βίντεο για το YouTube, τι άλλο θα κάνεις, ε! Επίσης, όσοι από εσάς δεν το γνωρίζετε και θα το ακούσετε από μένα για πρώτη φορά, ισχύει τουλάχιστον εδώ πέρα ότι μετά τις 12.30 έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Που ισχύει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που είναι 1:30 το βράδυ, πραγματικά να πάτε για ύπνο και να μην κάνετε editing όπως εγώ. Μην κάνετε editing 1:30, να πηγαίνετε για ύπνο. Το λέω μέσα στην καρδιά μου αυτή τη στιγμή, τέλεια, φανταστικά. Αλλά θα αναλύσουμε πώς θα μπορούμε να κάνουμε το intro από το Take It Serious και είναι πανεύκολο. Γιατί είναι ένα template που πάει να πει ότι όλα αυτά, όλα τα αρχεία, όλα τα αρχεία, τις εικόνες, τα sound effects, τη μουσική, τα πάντα είναι for free. Για όλους εσάς, κάτω στο description μπορείτε να κατεβάσετε for free τζαμπέ που λέμε, γιατί δεν ισχύει, εντάξει, γιατί να τα αγοράζεις μπορείς να κατεβάσεις for free από εδώ πέρα κάτω. Θα μπούμε σε αυτόν τον υπολογιστή και όσοι μπήκαν για πρώτη φορά και δεν γνωρίζουν ποιος είμαι και τι κάνω, ονομάζομαι Αγγέλιος. Είμαι βιντεογράφος και βίντεο editor, ανεβάζουμε 2 φορές την εβδομάδα, Τετάρτη και Κυριακή, και ανά 2 εβδομάδες κάθε Παρασκευή παίζουμε ένα gameplay ή games τα οποία μου λέτε εσείς και μου έχουν πει πάρα πολλά και σιγά σιγά βγαίνουν και καινούρια. Τέλεια, φανταστικά, να είστε καλά όλοι που βλέπετε και καινούργιοι και παλιοί subscribers. Λοιπόν, αυτά, πολύ μίλησα, πάμε πολύ γρήγορα για το tutorial και φύγαμε! Και είμαστε λοιπόν εδώ πέρα σε αυτό το project το οποίο είναι πάρα πολύ οργανωμένο για όποιον το κατεβάσει. Θα τα πούμε εννοείται και με λίγο λεπτομέρεια, αλλά είναι πάρα πολύ οργανωμένο, οπότε θα πούμε και αρχή τα βασικά. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι όλο το composition. Αν πατήσουμε το play, μισό λεπτό. Αν πατήσουμε εδώ πέρα το play, θα δείτε με λίγα λόγια το animation το οποίο φτιάξαμε. Οκ, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πέρα έχει 4 πράγματα. Έχει το logo, το tagline και το audio. Αν πάμε στο logo, είναι εκεί πέρα που μπορείτε εσείς απλά να αλλάξετε το logo σας ή να διαγράψετε ή να γράψετε ό,τι θέλετε. Δεν έχει σημασία. Είναι στην ευκαιρία σας. Μετά είναι το tagline, το οποίο επίσης είναι αυτό, μπορεί επίσης να γράψετε ό,τι θέλετε με οποιαδήποτε γραμματοσειρά, δηλαδή να πάμε εδώ πέρα και πούμε στο κάτσε και θέλουμε να αλλάξουμε από ρομπότ να την κάνουμε οποιαδήποτε άλλη γραμματοσειρά, προφανώς θα αλλάξει αντίστοιχα. Δεν έχω κάποια ελληνική γραμματοσειρά, αλλά πάμε ας πούμε Impact, αν την έχω κατεβάσει θα τη δείτε. Οκ, okay, Futura μας κάνει και αυτή, νομίζω πως έχει ελληνικά. Τέλος πάντων, δεν έχει ελληνικά. Τόσο ωραία, λοιπόν, μπορείτε να αλλάξετε όποια γραμματοσειρά θέλετε, δεν έχει σημασία. Και στο audio εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε όποιο audio θέλετε. Αν πάμε λοιπόν στο ξανάκι, γυρνάμε στο render, στο βασικό και πατήσουμε το control και πάμε στα effect controls. Εδώ πέρα έχει διάφορα πραγματάκια όπως το logo position, το logo Y, το logo X. Με λίγα λόγια, αν αλλάξουμε το Y, θα πάει πάνω κάτω και το logo μας. Είναι σαν να λέμε ένα control room που τα κοντρολάρετε όλα. Αλλά όπως πάντα, προφανώς δεν θα μπείτε σε αυτά. Υπάρχει σε μένα animation, πάντα είναι το ωραίο να τα εξερευνούμε, να βλέπουμε τι άλλο έχει και θα το βρούμε σιγά σιγά τι άλλο έχει. 6.5 hours later. Επίσης ένα μικρό pause είναι να πω ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που το βλέπετε και μπορείτε να έχετε κάτσει και μέχρι τώρα, ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ, θα το πω και στο τέλος, αλλά thank you και τους subscribers και τους καινούριους και τους παλιούς που κάθεστε και το βλέπετε και σχολιάζετε και το support. Εάν έχετε κάποιον άλλο youtuber, έχω λίστα, πραγματικά θα τους κάνω όλους. Αν έχετε κάποιον άλλον, εννοείται γράψτε στα σχόλια και συνεχίζουμε με το tutorial. Λοιπόν, αν πατήσουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι, το βλέπετε. Αν το πατήσουμε, κλακ, θα ξεκλειδώσει και κάποια άλλα. Ωραία. Το noise, αυτό είναι πιο πολύ για να έχει noise και να είναι λίγο πιο old school και να έχει λίγο πιο glitchy ύφος, είναι το stylization μέσα. Και αν πάμε στο main, είναι το main comp που έχετε δει όλο αυτό εδώ πέρα το glitch που βλέπετε. Αν πατήσουμε λοιπόν main και το ανοίξουμε, θα δείτε όλα όσα περιέχει. Κανονικά θα εμφανιστεί έτσι, αλλά αν πατήσουμε ξανά αυτό, θα τα εμφανίσει όλα μα όλα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά, γιατί αυτό είναι το composition. Αν θέλετε να κάνετε οποιασδήποτε αλλαγές, εδώ μέσα τις κάνετε και θα το δούμε σιγά σιγά. Ξεκινάμε με αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν που βλέπετε αυτό το μπλε μπλε. Αν πατήσουμε το play θα δείτε ότι κουνιέται κάπως έτσι. Okay. Αυτό τι είναι, αν πάμε εδώ πέρα αυτό που λέει εδώ πέρα play 4 και το ανοίξουμε, θα δείτε ότι είναι ένα pre-rendered, αν το κάνουμε unlock, αυτό εδώ πέρα είναι ένα pre-rendered αρχείο MP4, δηλαδή αν πατήσουμε απλά ένα αρχείο MP4 το οποίο είναι τρίπιο και κάνει αυτή την κίνηση. Αν θέλετε να φτιάξουμε κανονικά αυτή την κίνηση, αυτό εδώ πέρα, ή θα πάρουμε το Trapo Code Particular που είναι μέσα στο After Effects και μπορεί να φτιαχτεί κάτι παρόμοιο
Όχι το ίδιο, αλλά κάτι παρόμοιο. Ή θα χρησιμοποιήσουμε το Blender, το οποίο είναι ένα άλλο πρόγραμμα και είναι για 3D. Ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το CC Particles, το οποίο δεν θα είναι αυτό ακριβώς το στυλ, αλλά μπορεί να κάνει επίσης κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, πάμε στα Effects and Presets, υπάρχει ένα εφέ μέσα στο After Effects που λέγεται CC Particles. Είναι αυτό το World και το Systems 2. Κάνουν κάτι παρόμοιο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γι' αυτό υπάρχει και το Trap Code Particular από τη Red Giant που κάνει κάτι τέτοια. Οκ, okay, τέλεια. Θα το αφήσουμε, θα το προσπεράσουμε και θα συνεχίσουμε με το τι άλλο μπορεί να έχουμε και μπορείτε να δείτε εδώ μέσα. Και ξαφνικά λοιπόν έρχεται και μπαίνει σιγά σιγά με Glitch Animation, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, το logo μας. Και εννοείται θα μιλήσουμε και για το floor από εδώ πέρα κάτω. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα logo animation pre-comp. Αν το πατήσουμε, υπάρχει το tagline glitch και το logo glitch. Οκ. Εμείς θα πάμε στο logo glitch. Το tagline είναι αυτό που γράφουμε, το logo είναι αυτό το logo το δικό μας. Αν το ανοίξουμε λοιπόν και πατήσουμε ξανά αυτό, θα εμφανιστούν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα anime adjustment layer, το οποίο το adjustment layer, ας πούμε, αν πάμε στα effect controls, έχει διάφορα όπως glow, glow 2, glow 3. Κυρίως είναι αυτά για το stylization, να βάλει περισσότερο glow, να το κάνει πιο stylized και πιο glitchy. Δεν είναι κάτι, αν πάμε στα effects και γράψουμε, ας πούμε, glow, θα το βρείτε. Δηλαδή, γράψουμε glow, το βρήκε, δεν είναι κάτι, ok. Και μετά πάμε στο logo glitch, το οποίο είναι το logo μας και είναι ακριβώς το logo που βάλαμε και έτσι σιγά σιγά το φτιάχνει από το logo, πάει στο logo glitch precomp και από το logo glitch precomp πάει στο logo glitch, ok. Λοιπόν, τι έχει κάνει, έχει βάλει διάφορα, τα οποία λέγεται Vegas, Displacement Map, Displacement Map 2, Displacement Map 3. Λοιπόν, όλα αυτά, τα displacement map, δηλαδή πήρε το logo, το έκανε duplicate αυτό το εφέ πολλές φορές και σαν πηγή του displacement map, στο displacement layer, έχει βάλει το 7. Okay? Οπότε, αν πατήσουμε στο 7, θα δούμε τι παίρνει ως πηγή για να κάνει αυτό το displacement, που είναι αυτό εδώ πέρα του αρχιάκι. Προφανώς είναι εικόνες, είναι ένα moving αρχείο. Okay, είναι ένα moving αρχείο, δεν έχει σημασία. Ξεκινάει από έτσι. Και μετά το πηγαίνει από γραμμές, μετά το πηγαίνει σε αστεράκια, εξού και τα αστεράκια τα οποία θα το δούμε μετά. Και μετά το παίρνει ουσιαστικά το displacement map, παίρνει αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή ως texture, ως υφή. Okay. Και αυτή την υφή την πηγαίνει και μαζί με την κίνηση την πηγαίνει και το κάνει στο glitch. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή βλέπετε τριγωνάκια ή αντίστοιχα πριν βλέπετε ρόμβους. Γιατί αυτή η ρόμβη είναι στο displacement map εδώ. Οκ, καταλάβει δηλαδή το displacement map παίρνεις ως source, ως πηγή, αν το πάμε εδώ πέρα, το τι θέλεις να διαλέξεις. Δηλαδή, αντίστοιχα, εάν θυμάστε στο, για όποιους το είδανε προφανώς, εάν θυμάστε στο πειράζω το logo του Lumen, είχαμε πάρει ένα άλλο αρχείο για displacement map, θα το βάλουμε πολύ γρήγορα τώρα, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, το έβαλα ήδη μέσα, που αν πατήσουμε play, κάνει αυτή την κίνηση. Είναι πάλι glitch, είναι το ίδιο πράγμα με αυτό. Οκ, okay, που αντίστοιχα παίρνω αυτή την κίνηση. Λοιπόν, έκανε το displacement map έτσι και μοιραία βγάζεις και κάνεις displays με βάση το κάθε ένα, το horizontal displacement κτλ. Κτλ. Γι' αυτό αν βλέπετε αυτή τη στιγμή που το πειράζω, πειράζει λίγο και το horizontal displacement μέσα. Βλέπετε αυτή τη διαφορά. Ουσιαστικά μπορείτε να ρυθμίσετε το πόσο glitch θέλετε μέσα από αυτούς, από αυτά εδώ πέρα, από αυτές τις τιμές. Και τώρα λοιπόν θα μιλήσουμε για το τελευταίο που είναι το floor, που είναι ουσιαστικά 3D και το έχει κολλήσει από κάτω και θα έρθουμε ξανά λοιπόν στο main comp, το οποίο λοιπόν αν πάμε εδώ πέρα είναι αυτό εδώ πέρα, αυτό το floor που βλέπετε. Πώς έχει φτιάξει το συγκεκριμένο κομμάτι? Γιατί στην αρχή προσπαθούσα να το φτιάξω μόνος μου και βρήκα ένα παρόμοιο τρόπο. Εμείς θα πάμε, αυτό το έχει κάνει με ένα πιο απλό τρόπο, οπότε θα μιλήσουμε για τον πιο απλό τρόπο που μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Θα πάμε λοιπόν εδώ πέρα σε αυτό το composition το οποίο λέγεται floor 3D. Αν το ανοίξουμε λοιπόν μέσα, θα δείτε ότι υπάρχει ένα floor texture. Okay, που έχει το curves effect. Το curves effect είναι, αν το δούμε εδώ πέρα και το πειράξουμε λίγο, πειράζει το πόσο φωτεινό είναι, το πόσο σκοτεινό είναι. Ή επίσης μπορείτε να πειράξετε τα χρώματα, δηλαδή να είναι πιο πράσινο, να τονίσουμε λίγο το πράσινο. Ουσιαστικά το curves πειράζει τα χρώματα, είναι σαν το lumetri color που πάλι πειράζει λίγο τα χρώματα, αλλά το curves είναι πολύ πιο σωστό και πολύ πιο εύκολο στη χρήση. Και υπάρχει και το repetile, που το repetile είναι σαν repeater. Δηλαδή, αν πατήσουμε, ας πούμε, αντί για 4400 το κάνουμε 0, okay, θα καταλάβετε ότι το κάνει expand προς τα πάνω σιγά 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 σιγά. Εντάξει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, το κάνει repeat τόσες χιλιάδες φορές όσο είναι η τιμή που επιλέγετε εσείς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, αν το ανοίξουμε, θα δείτε λοιπόν ότι στην τελική αυτό είναι μία εικόνα, okay, δηλαδή έχει βάλει το floor από κάτω 3D ως μία εικόνα, ως ένα texture, ως μία υφή,
Εντάξει. Ωραία. Και πάμε ξανά λοιπόν. Πάμε στο main. Το οποίο είναι αυτό. Και λοιπόν, για αυτό που έχει κάνει είναι το γεγονός ότι από πάνω από το Floor 3D έχει βάλει το Log Animation, το Precomp 2. Και έχει βάλει αυτό το αστεράκι. Για όσους αναρωτιούνται τι σκατά είναι αυτό το αστεράκι. Αυτό το αστεράκι λέγεται Rasterizing. Ή Rasterizing. Βασικά μισό. Λέγεται Rasterizing. Το Rasterizing σημαίνει ότι αυτή η εικόνα, το logo ή οποιοδήποτε, ακόμα και text να είναι και τίτλος να είναι, θα κρατήσει την ποιότητα σε οποιοδήποτε zoom length γίνει. Δηλαδή, αν το κάνεις zoom out, θα κρατήσει την ποιότητα, ακόμα και στο zoom in, θα κρατήσει όσο μπορεί την ποιότητα του logo, χωρίς να χαλάσει η ποιότητά του. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αν το πατήσουμε εδώ πολλές φορές, θα δείτε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά πάνω στο, να το πω και λίγο σε ένα άλλο μέρος, που, το οποίο δεν είναι το text, είναι εδώ πέρα, τέλεια. Αν πατήσετε διαφορά, θα δείτε αυτή τη στιγμή ότι έχει μια διαφορά. Αν το έχουμε σε rasterizing, παίρνει την υφή από το 3D floor το οποίο βρίσκεται από κάτω. Και είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις έτσι από το να κάνεις copy-paste ή να το κάνεις drop και εσύ να το τοποθετήσεις και να προσπαθήσεις μετά να το κάνεις track. Με ένα rasterizing παίρνει και την υφή και γίνεται πιο εύκολα χωρίς να χρειάζεται να μπλέκεις με blending modes και με όλα αυτά. Αυτά! Αυτό έκανε. Αυτά! Λοιπόν, ελπίζω πραγματικά να μην σας κούρασα στο συγκεκριμένο. Είναι και αργά για μένα αυτή τη στιγμή, πραγματικά δεν ξέρω καν τι ώρα έχει πάει με όλα αυτά. Έχει πάει 2 και 5. Τέλεια, λοιπόν. Ελπίζω πραγματικά να μην σας κούρασα. Αλήθεια το λέω. Ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να κάτσετε στα comments. Επίσης, αν έχετε κιόλας κάποια άλλη ιδέα και κάποιον άλλο YouTuber, επίσης στα comments. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την προσπάθεια και για όλη και όλα τα σχόλια και για όλο το feedback που μου δίνετε και για όλο το support. Thank you so much. Θα τα πούμε λοιπόν την Τετάρτη με ένα πάρα πολύ δυνατό βίντεο επίσης. Και γεια σας!